Bloopers. Η μάτια των άλλων, επιστήμη μας. Σκρατώ κομματρία. Όλα στακά. Κυρίες και κύριοι, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Σας κοιτάω όμως στα μάτια, όλους σας. Και σας λέω, η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και ένα βαρύ χρέος. Το χρέος που θέλεις να το γαμίσεις. Το μάτι μου. Μπορούμε να κοιτάμε τον Έλληνα από τα μάτια, μάτια. Για κοίταμε στα μάτια, μάτια. Μάτια λοιπόν και εξηγήσου. Ο άγριπνο μάτι, είναι ο δημοκράτης. Κάποιος να μας ξεματιάσει, ρε! Ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα. Τα έχουμε ξαναπεί όλα αυτά, δεν είναι τώρα πάλι από τα ίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή όλα αυτά τα οποία θα συμβούν μπροστά μας είναι, τουλάχιστον να έχουμε την υγεία μας. Εκτός κι αν, συνεχίσουμε στα ίδια που ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Τα βρακιά που φοράνε, από τι είναι φτιαγμένα? Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Λυπάμαι πάρα πολύ που προσβάλλει την νοημοσύνη μας. Ώρα ιδεολογικής στιγνής προπαγάνδας. Επιλέγετε ως ακροατήριο και παίρνετε αυτό που θέλετε φυσικά. Λοιπόν, τρόπο να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Κάποιος να μας ξεματιάσει, ρε! Τα βρακιά που φοράνε, από τι είναι φτιαγμένα? Μπράβο, καλημέρα, μπαίνει σε ζητήματα αισθητικής μου φαίνεται. Δεν νομίζω να έχει υπάρξει στην ιστορία το ότι μια γενιά ολόκληρη στην καλοπέραση, μπουζούκια, πουρα, ουίσκια και πουτάνες, που τα συγχωρήσω σε για να πω τη λέξη κανονικά, γιατί με το πόρνες δεν βγαίνει η άκρη, έτσι χοντρά και ομά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Είναι συζητήματα αισθητικής μου φαίνεται. Την έκανε η εφορία. Και μένει ο μαλάκας, με τα σχολήσεως δηλαδή. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πώς θα το πω αλλιώς? Μπαίνει σε ζητήματα αισθητικής μου φαίνεται. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Μπαίνει σε ζητήματα αισθητικής μου φαίνεται. Ξεκινάμε από το δεδομένο ότι η πολιτεία είναι άχρηστη και η πολεοδομία είναι γεμάτη από ανθρώπους διεφθαρμένους και τυποτένιους. Τελειώσαμε με αυτό. Μπαίνει σε ζητήματα αισθητικής μου φαίνεται. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Υπάρχει και μια έτσι αντίληψη και πολλές φορές και μια δικτατορικά δεδομένη αντίληψη. Το ψαλτήρι που έρχεται από την αριστερά. Αρχίδι ότι με αυτήν την κατάσταση που έχουμε μπροστά μας, τα πράγματα θα οξύνονται περισσότερο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Αλλά είμαστε απέναντί σας για μια περίοδο, για μια συγκεκριμένη περίοδο και μακάρι να είναι μικρότερη αυτή, αλλά κανείς δεν το ξέρει, καθημερινώς. Και το χάσμα θα είναι μεγαλύτερο. Δεν έχεις λόγο να κρύβεσαι από τίποτε και από το παραμικρό. Είναι λυπηρό. Το λέω και εγώ στον εαυτό μου πάρα πολλές φορές, αλλά και εγώ δεν έχω άλλον τρόπο. Τίποτα, κουβέντα. Τι να βγεις τώρα να πεις, ότι χάι χούι, τι καλά που είναι τα πράγματα και τι ωραία που είναι. Απλώς προσπαθούμε στην καθημερινή. Δεν υδρώνει το αυτή κανένα. Λοιπόν, τρόπο να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Με έναν τρόπο θα κρατήσεις τη θέση εργασίας εξασφαλισμένη και υπογεγραμμένη. Αυτά είναι τα κουτοπώνυρα των Ελλήνων, αγαπητοί μου φίλοι. Σε κατάσταση της πλάκας χειροτέρα από την προηγούμενη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, τρόπο να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Νιώθω ήδη. Πώς θα το πω. Αρχίδι ο άνθρωπος. Δεν έχω άλλον τρόπο. Νιώθω ήδη, πώς θα το πω, αρχίδι, πλην όμως. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Πάντως, η απεργία δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης. Με έναν τρόπο θα κρατήσεις τη θέση εργασίας εξασφαλισμένη και υπογεγραμμένη. Αυτά είναι τα κουτοπώνυρα των Ελλήνων, αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να πιστοχωρήσω σε θέσεις πιο κάτω, γιατί νιώθω ήδη τις πλάκες σε κατάσταση χειροτέρα από την προηγούμενη. Με όλη αυτή την αντάρα και την ανταραχή που μπορεί να προκληθεί ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Με όλη αυτή την αντάρα και την ανταραχή που μπορεί να προκληθεί ανά πάσα στιγμή, παρά το εισόδημα που χάνω.
έχουμε συνεχείς σεισμικές δονήσεις και συνεχή καταβύθιση τη γη μας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Έχουμε συνεχείς σεισμικές δονήσεις και συνεχή καταβύθιση τη γη μας. Και προφανώς αυτή η καταβύθιση ουδέν απασχολεί, βέβαια, σε αυτόν τον τόπο. Το κοπίτι πίτα. Κανένα δεν απασχολεί. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε Σκέτο 3 και ήταν μια ευκαιρία, έτσι είχαμε καιρό κάποια πράγματα που είχαν συγκεντρωθεί να τα τακτοποιήσουμε τώρα από την δική μας πλευρά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Νιώθω ήδη τις πλάκες σε κατάσταση χειροτέρα από την προηγούμενη. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα. Έχουμε συνεχείς σεισμικές δονήσεις και συνεχή καταβύθιση τη γη μας. Το κοπίτι πίτα. Bloopers, η πατή των άλλων επιστήμη μας. Κυρίες και κύριοι, πολύ πολύ καλημέρα σας. Ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιτάξουμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς μεταξύ μας. Τη μια μονότονη ασυναρτησία, άλλη μονότονη, προβλέψιμη ακολουθεί. Θα λες τα ίδια πράγματα, θα ξαναλες και πάλι. Οι όμοιες οι κρίσεις σου σε βρίσκουν και σ' αφήνουν. Και στις 9 Μπάμπης περνά και φέρνει το σιδέρι. Αυτά από πού να έρχονται,
κάνεις εύκολα εικάζει. Ειν του λεώ η φίλη του, η καθημερινή ξεφθύλα. Τα χθεσινά του κόμματος, τα βαρετά εκείνα που εσύ για φρέσκα τα πουλάς. Το δάχτυλο πιπίλα και καταντά η αθλειότητα. Εσχρότητα να μοιάζει. Bloopers. Σοβαρότης.